κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Άλλωστε αγαπάει και ίδια τα ζώα και έχει γνήσιο ενδιαφέρον για όλους εμάς που προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείασης, ως υπεύθυνη θεράσπιση ζώων, ήταν εκείνη την πρώτη πρωτοβουλία να ξεκινήσει ο Δήμος Νέας Μύρνης συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία της πόλης μας για τη δημιουργία προγράμματος φροντίδας και περίθαλψης θεράσπιση ζώων, αλλά διοργάνωση και μέρες υιοθεσίας, στις οποίες υιοθετήθηκαν ζώα από άλλες περιοχές. Αγαπάμε τα ζώα, προχωράμε με τη Λέρη Δελιγιάννη. Ως γνώρισα την Κλέρη, την πλέον στο γραφείο της, όταν πήγα να ζητήσω τη βοήθειά της για μια επιχειρηματική ιδέα για νέες. Με βοήθησε να το προχωρήσω και σήμερα είναι η δική μου επιχείρηση. Η Κλέρη είναι δίπλα σου όμως. Μπορεί να φαίνεται ότι μας χωρίζουν διάφορες γενιές, αλλά στην πράξη η ίδια θέλει να διεκδικήσει αυτό το φάσμα και το προσπαθεί με κάθε τρόπο καθημερινά. Προφανώς τη βοηθά και η επαγγελματική της ιδιότητα. Είναι καθηγήτρια τόσα χρόνια. Κλέρη, οι νέοι σε στηρίζουν. Μαζί αρχίσαμε, μαζί συνεχίζουμε, μαζί θα νικήσουμε. Νέα Σμύρνη όλοι μαζί. Καλησπέρα. Το πιο δυνατό σας χειροκρότημα για την Κλέρη Δελιγιάννη. Δεν έφτανε το προηγούμενο. Κάντε λίγη φασαρία, δεν είναι κακό. Και κάντε φασαρία, γιατί η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Είναι η ώρα της κάλπης, είναι η ώρα της Κλέρης. Και τώρα κάντε λίγη ησυχία μετά τη φασαρία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ο αγώνας όλων να μην ατονίσει αυτές τις τελευταίες στιγμές. Τις τελευταίες στιγμές πριν την κάλπη. Αλλά αντίθετα να ενταθεί και να κορυφωθεί μέχρι την Κυριακή. Όσοι είσαστε έμπειροι εδώ μπροστά στα περιτα... της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής κοινής, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Για να είναι η Κλέρη η επόμενη δήμαρχος Νέας Μύρνης μετά τον Σταύρο Τζουλάκη. Για να είναι η Κλέρη η επόμενη δήμαρχος. Και θα είναι, και θα είναι, εδώ θέλει το πιο δυνατό χειροκρότημα. Πρέπει να είμαστε δυνατοί μέχρι τέλους. Τι εννοώ δύναμη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο αγώνας πρέπει να φτάνει μέχρι τέλους. Δυνατή μέχρι τέλους. Δυνατά μέσω SMS, Viber, Messenger, Instagram, TikTok αν έχετε, μήνυμα σε φίλους και γνωστούς, μέσα από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι την Κυριακή, μέχρι τέλους, με ένα σύνθημα, ένα μήνυμα. Ψήφισε την Κλέρη. Αλλά να το κάνετε αυτό. Τρεις λέξεις το SMS. Ψήφισε την Κλέρη. Δεν κουραζόμαστε, δεν εφησυχάζουμε. Το δικό μας άνθρωπο, λέω την Κλέρη γιατί το λέγανε και πριν τα παιδιά, τη λέμε με το μικρό της όνομα, γιατί είναι ο δικός μας άνθρωπος, η δική μας Κλέρη, η αυριανή δήμαρχος που όλοι φωνάζουμε με το μικρό της, γιατί είναι, και το ξέρουμε όσοι τη γνωρίζουμε από κοντά, τώρα όσοι δεν τη γνωρίζουν, ψεύχομαι να έχουν την ευκαιρία κάποια στιγμή και θα το διαπιστώσουν, είναι ο δικός μας άνθρωπος. Αυτή είναι η Κλέρη. Μια γυναίκα αποφασισμένη να κάνει τη Νέα Σμύρνη ακόμη καλύτερη, έχει πια την εμπειρία και τη διάθεση, μα πάνω απ' όλα, το έχω διαπιστώσει ο ίδιος, έχει την ετοιμότητα και την αξιοπρέπεια. Η Κλέρη έχει υπηρετήσει πολλά χρόνια τα κοινά και από πολλές θέσεις. Αναφέρω ενδεικτικά γιατί είναι μακρύς ο κατάλογος των θέσεων
από τις οποίες έχει υπηρετήσει τα κοινά, αντιδήμαρχος παιδείας, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, πρόεδρος παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου. Είναι πολλές οι θέσεις από τις οποίες έχει υπηρετήσει τα κοινά, αλλά για να υπηρετήσει τα κοινά και ως δήμαρχος, κανένας εφησυχασμός, καμία χαλαρότητα, πόρτα-πόρτα, ψήφο-ψήφο, με σκοπό να μάθουν αυτό που εμείς ξέρουμε, όλοι και όλες οι νεοσμυρνιώτισες, έστω και την τελευταία στιγμή. Να μάθουν δηλαδή όλοι τι πρεσβεύει η κλέρη, ποιοι είναι οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν, όλοι εδώ, απόψε, και σε όλο αυτό το μακρύ αγώνα που δώσανε, όλοι οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν και γιατί αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα, αν θέλουμε να πάει η Νέα Σμύρνη δυνατά μπροστά. Γιατί δεν είναι μόνο η κλέρη, είναι και η ομάδα της. Είναι η άνθρωποι της. Το μπράβο θα το πείτε τώρα, το μπράβο θα το πείτε τώρα που θα φωνάξω και θέλω όλοι μαζί να υποδεχτούμε με το πιο δυνατό χειροκρότημα από όσο μέχρι αυτή τη στιγμή την αυριανή δήμαρχο Νέας Σμύρνης, Κλέρη Μελιγιώδη. Να είμαστε πάλι εδώ και δίπλα μου πάλι όλοι εσείς, στα δύσκολα και στα μεγάλα. Πώς να μην αισθάνομαι ευλογημένη, Θεέ μου. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Η καρδιά της Νέας Σμύρνης σήμερα χτυπάει εδώ, αλλά μαζί χτυπάει και η δική μου καρδιά. Φίλες και φίλοι, τόσα χρόνια πορευτήκαμε μαζί. Χρόνια όμορφα αλλά και χρόνια δύσκολα. Χτίσαμε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης. Με πήρατε από το χέρι πριν 20 χρόνια περίπου που ξεκινούσα την πορεία μου στην αυτοδιοίκηση και με οδηγήσατε στη θέση που βρίσκομαι σήμερα να διεκδικώ το αξίωμα της Δημάρχου. Της Δημάρχου Νέας Σμύρνης. Όχι από ματαιοδοξία, αλλά από μια διάθεση δουλειάς και προσφοράς. Μια διάθεση να τα αλλάξουμε όλα. Κρατώντας την πείρα και τις γνώσεις, να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε και να δουλέψουμε σκληρά για την επόμενη μέρα της πόλης της καρδιάς μας. Και ας δούμε ποιοι είμαστε. Είμαστε ένας ανεξάρτητος συνδυασμός, όχι γιατί είναι της μόδας, ούτε γιατί δεν κουβαλάμε χρήσματα, ούτε γιατί ο καθένας μας δεν έχει τις δικές του πολιτικές αναφορές. Είμαστε ανεξάρτητοι, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το δρόμο που τόσα χρόνια έχουμε χαράξει. Μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους τους πολίτες, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκουν, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και μια πολιτική για το Δήμο, όχι μέσα από παραλυτικές ισορροπίες και άνευρους μέσους όρους, αλλά με δυναμική σύνθεση των πολύχρωμων απόψεών μας. Σεβόμαστε τα κόμματα και τις λειτουργίες τους. Περισσότερο από όσο θα έλεγα μας σέβονται αυτά ως πολίτες. Εμείς όμως θέλουμε να υπηρετήσουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας που δεν έχουν χρώμα, ούτε κόμμα, και όχι τους σχεδιασμούς των επιτελείων τους, οι οποίοι άλλωστε όπως όλοι έχετε διαπιστώσει, δεν θα έλεγα ότι είναι και από τους πλέον επιτυχημένους. Εμείς δεν είμαστε εδώ προσπαθώντας να φέρουμε κάποιον πολιτικό για να βγάλει φωτογραφία μαζί μας. Τους τιμάμε όλους, τους σεβόμαστε, είμαστε συνάδελφοι και φίλοι, αλλά ως εκεί, εμάς, η δύναμή μας δεν είναι η φωτογραφία με τους πολιτικούς. Η δύναμή μας είναι η αγάπη σας και η εκτίμησή σας. Γι' αυτό και δεν καλέσαμε πολιτικούς. Καλέσαμε εσάς που είστε κάθε μέρα δίπλα μας.
Καλέσαμε αυτούς που νοιάζονται για τη Νέα Σμύρνη. Καλέσαμε αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Υπάρχουν πολιτικοί ανάμεσά μας, αλλά γιατί μας συνδέουν φιλία σχέσεις πολλών ετών. Ας αρχίσουμε όμως λίγο να ξετυλίγουμε το πρόγραμμά μας, γιατί θεωρώ απαράδεκτο να διεκδικεί κάποιος το αξίωμα του Δημάρχου και να μην στέκει ορθώς μπροστά στους συμπολίτες του, κοιτώντας τους στα μάτια, να τους πει τι έχει σκοπό να κάνει, γιατί αυτό σας νοιάζει και καλά κάνετε. Ως εκπαιδευτικός μάνα και γιαγιά, πρώτη μου στόχευση είναι η παιδεία. Οφείλουμε να κάνουμε τα σχολιά μας πιο όμορφα, καθαρά, σύγχρονα, ελκυστικά για το μαθητή και να στηρίξουμε κάθε πολύ βοήθεια, να δώσουμε φιλότιμη βοήθεια στην προσπάθεια τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των συλλόγων γονέων. Αν τα σχολιά γίνουν πιο καθαρά, πιο ελκυστικά, πιο σύγχρονα, θα περιοριστεί και το bullying και τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας. Γιατί αυτά δεν περιορίζονται με κατασταλτικά μέτρα, παρά μόνο, το ξέρω ως καθηγήτρια, αν ο μαθητής αγαπήσει το δάσκαλο και το χώρο του. Εδώ θα πρέπει να πω δύο κουβέντες, γιατί ίσως το ζήσατε από μία δικαιολογημένη αγανάκτηση γονιών πρωτύτερα, δύο λόγια για το έκτο νηπιαγωγείο. Τις τελευταίες μέρες μας απασχολεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα θέμα πολλών ετών στο Δήμο μας, η διεκδίκηση του έκτου νηπιαγωγείου. Πριν πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρχουν, το λέω σαν μια παρένθεση, αλλά πρέπει να το ξέρετε και να ξέρετε ποιος φταίει και πόσο. Πριν πολλά χρόνια λοιπόν υπήρχε μια αυθαίρετη αλλά δικαιολογημένη, θα έλεγα, τοποθέτηση του έκτου νηπιαγωγείου σε ένα χώρο στην Οδό Παρασκευοπούλου που δεν είχε κτήτορα, δεν υπήρχαν ιδιοκτήτες. Μετά από πολλά χρόνια παρουσιάστηκε μια οικογένεια, έφερε κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας, μετά από διάφορες διαδικασίες αποδείχτηκε ότι τους ανήκει το 1 τρίτον εξαδιαιρέτου από το οικόπεδο, δηλαδή 200 μέτρα. Πέρασε Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε ότι θα το αγοράσουμε με το ποσό των 505.000 ευρώ. Αυτή όλη η αγοροπολισία βέβαια, αυτό πέρασε τον Ιούνιο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή όλη η αγοροπολισία ολοκληρώνεται εντός λίγων ημερών, γιατί ξέρετε ότι οι διαδικασίες με το δημόσιο είναι δύσκολες. Να φανταστείτε ότι το τελευταίο πιστοποιητικό για να υπογραφεί το συμβόλαιο, η αντίδικη πλευρά, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες, το προσκόμισαν 12 Αυγούστου. Αυτοί λοιπόν αυθαίρετα την προηγούμενη εβδομάδα πήγαν και βάλαν ένα λουκέτο και κλείσαν το σχολείο και αφήσαν 50 παιδάκια απ' έξω με γονείς ανήσυχους και με παιδιά χωρίς νηπιαγωγείο. Ο Δήμος ως όφιλε, μαζί με την τέταρτη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βρήκε μία πρόσκαιρη λύση να πάνε τα παιδάκια με κάποιο πούλμαν σε δύο άλλες αίθουσες και συγχρόνως το συμβόλαιο είναι στο ελεγκτικό, γιατί πρέπει να υπάρξει προσυμβατικός έλεγχος, γιατί είναι μεγάλο το ποσό, για να υπογραφεί. Ανένδοτοι οι κύριοι, κοινωνικά ανάλγητοι, να μην αφήσουν το σχολείο να ανοίξει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 15 μέρες. Θα ήταν παράληψή μου να μην πω ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο είναι δίπλα μας και μαζί προσπαθούμε για αυτό το θέμα. Δεν άσκησαν αντιπολίτευση. Κάποιοι λίγοι που το έκαναν, μικρόψυχοι, που κάποια ώρα που τα ασφαλιστικά μέτρα είχαν αποτύχει χαίρονταν, εντάξει, έδειξαν λίγο έμεσα τη μικροψυχία τους, για 120 ψήφους έβγαλαν τα παιδάκια στο δρόμο. Αυτά με την παρένθεση και συνεχίζουμε, γιατί οι δημότες πρέπει να είναι ενήμεροι. Θα συνεχίσω με την κοινωνική πολιτική, η οποία είναι ένας επιτυχημένος τομέας στο Δήμο μας, αλλά βέβαια θα πρέπει και πάλι να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο, γιατί εκτός από τις κοινωνικές δομές που ήδη λειτουργούν, θα πρέπει να προσθεθούν και νέες. Δυστυχώς,
από τα μνημόνια και από την πανδημία, προστέθηκε μία νέα ομάδα νεόπτωχων συμπολιτών μας, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και ο Δήμος οφείλει να τους στηρίξει. Ένα άλλο θέμα είναι η δημόσια ασφάλεια. Η πλατεία της Νέας Μύρνης ήταν και θα μείνει μια πλατεία δημοκρατική, ασφαλής, που συναντιόμαστε ανέμελα, πίνουμε το καφεδάκι μας και κάνουμε σχέδια για την πόλη μας. Θα διαφυλάξουμε αυτόν τον ελεύθερο και δημοκρατικό χαρακτήρα με αντιμετώπιση της παραβατικότητας βέβαια, αλλά ταυτόχρονη έλλειψη μιας πνιγερής αστυνομοκρατίας. Γιατί η Νέα Σμύρνη είναι η πόλη του μέτρου και αυτό θα προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα στην πόλη είναι η καθαριότητα. Δεν θα ανεχτώ κλαριά και μπάζα αφημένα μήνες στους δρόμους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι λάθος μας. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Κατανοώ φυσικά την έλλειψη προσωπικού και είναι επιβεβλημένη η άμεση ενίσχυση του προσωπικού της καθαριότητας, όπως και η σωστή οργάνωση του χώρου, όπως επίσης και ο εξυγχρονισμός όλων των εγκαταστάσεων στο χώρο μεταφόρτωσης, γιατί θα πρέπει οι υπάλληλοι καθαριότητας να έχουν έναν χώρο που τους σέβεται. Τους οφείλουμε πολλά. Η δουλειά που κάνουν είναι ανθυγινή. Οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους. Ο χώρος δεν είναι κατάλληλος, πρέπει να φτιαχτεί άμεσα. Ένα ακόμη θέμα είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Γιατί γύρω από την πλατεία μας έχουμε πάρα πολύ σοβαρά καταστήματα, τόσο εμπορίου όσο και εστίασης. Η Νέα Σμύρνη συνηθίζω να λέω ότι έχει ένα ισχυρό brand name ανάμεσα στους Δήμους, που δεν έχει ποτέ αναδειχθεί και έφτασε η ώρα και σε αυτό το θέμα. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα τουριστικό πακέτο, το οποίο θα προωθηθεί στα ξενοδοχεία της Λεωφόρου Συγκρού και στα τουριστικά πρακτορία, το οποίο θα φέρνει τουρίστες με βανάκι ανοιχτό όπως είναι στο Σύνταγμα να επισκέπτονται την πόλη μας, να μπορούν να πάνε στην Αγία Φωτεινή να δουν το τέμπλο και το καμπαναριό, στον Πανιόνιο που να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για τους Πανιόνιους Αγώνες, στην Ευαγγελική Σχολή που να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που να δείχνει πως περάσαμε από την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης στην Ευαγγελική Σχολή της Νέας Σμύρνης, στο Ψηφιακό Μουσείο, στο Άλσος για να πιούν ένα καφεδάκι μέσα στο Πράσινο και μετά να πάνε μία επίσκεψη στο Open Mall της Ομήρου για τα ψώνια τους και να καταλήξουν στην ιστορική μας πλατεία για να έχουν κάποιο φαγητό ή ό,τι άλλο θέλουν. Αυτό είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της τοπικής ανεργίας, γιατί θα ανοιχτούν πολλές δουλειές, αλλά ταυτόχρονα το όνομα της Νέας Σμύρνης θα φύγει στα πέρατα του κόσμου όπως του αξίζει. Η Νέα Σμύρνη είναι μια πόλη πολιτισμού και αθλητισμού. Οφείλουμε έμπρακτη στήριξη στους αθλητικούς συλλόγους, Πανιόνιο, Μήλωνα και μικρότερους συλλόγους. Όχι όμως μίζερα, ούτε με ίδιον όφελος, γιατί σε αυτή την πόλη και κάποιοι άλλοι καμώνονταν ότι υποστηρίζουν τον Πανιόνιο, αλλά τελικά τον υπονόμευσαν για πολλά χρόνια και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Αλλά
αλλά και η πλαισίωση των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης μας είναι και αυτή η αναγκαιότητα. Όπως είχε πει η κυρία Δικαιουλάκου, που είναι πρέσβυρα της πολιτιστικής παράδοσης στην πόλη μας, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Υπηρωτών. Πάνω απ' όλα δηλαδή είμαι υπηρώτησα. Και αυτό για μένα είναι σκοπός, είναι δέσμευση, ότι θα στηρίξω τους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί σέβομαι τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτούς, γιατί αυτοί το κάνουν μόνο από μεράκι και για κανέναν άλλο λόγο. Θα είμαι αρρωγός δίπλα τους. Αλλά και στο περιβάλλον είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Η Νέα Σμύρνη είναι μια περιτυχισμένη πόλη που αναπτύσσεται μόνο καθύψος και η πολυκοσμία είναι ευχή και κατάρα της. Άρα για να υπάρχουν διέξοδοι πρέπει να στηριχτούν οι πράσινοι πνεύμονες της πόλης μας με ταυτόχρονη φύτεψη υψηλών δέντρων για να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα. Η πόλη πρέπει να αποκτήσει τα παλιά της χρώματα και αρώματα, να φυτευτούν λουλούδια, να υιοθετήσει κάθε σχολείο τα παρτέρια του, να βολιαστούν οι νερατζιές, να γίνουν λεμονιές, να μοσκοβολήσει ο τόπος, να μαζεύονται ελιές και να γίνονται λάδι για τις ευπαθείς ομάδες. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Βέβαια αυτά θέλουν και ενεργοποίηση των πολιτών. Δίπλα στη Δημοτική Αρχή πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή εθελοντική ομάδα. Υπάρχει, αλλά χρειάζεται να ανασυσταθεί και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ας περάσω όμως και στα πεζοδρόμια. Έχουν ήδη τρέξει 3 εργολαβίες, αλλά ακόμα παραμένουν πολλά τετραγωνικά σε κακή κατάσταση. Έχουν δίκιο οι δημότες μας που διαμαρτύρονται. Μπορεί να αποτελεί υποχρέωση των κατοίκων η διόρθωσή τους. Αλλά σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Δήμος οφείλει να βρει λύση. Και θα βρει! Ένας τομέας που νιώθω άσχημα και πρέπει άμεσα να ασχοληθούμε είναι η προσβασιμότητα. Η πόλη πρέπει να γίνει φιλική για όλους τους συνδημότες μας και για αυτούς που έχουν, εγώ θα έλεγα, κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες, αν όχι ιδιαίτερες ανάγκες. Θα πρέπει ο καθένας να μπορεί να φτάσει στην πλατεία όπως η αγαπημένη μας Άτζελα, που την έχουμε στο συνδυασμό μας, εξίσου εύκολα όπως μπορούμε εμείς. Μπορεί να υπάρχει μία συγκεκριμένη πλατφόρμα στο κινητό που θα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να τους δείχνει το ποιος δρόμος είναι πιο προσβάσιμος για να φτάσουν στο σημείο που θέλουν. Θέλω να πω και για το μεγάλο θέμα που έχουν όλοι σχεδόν οι αστικοί δήμοι, αλλά αυτό δεν μειώνει το πρόβλημα στην πόλη μας, το θέμα της στάθμευσης. Πόσες φορές δεν έχετε γυρίσει από τη δουλειά σας ή από τη βόλτα σας και κάνετε γύρους-γύρους από το σπίτι σας. Το να υποσχεθούμε υπόγεια γκαράζ, που λένε οι άλλοι συνδυασμοί, είναι εύκολο, μπορούμε να το πούμε. Αλλά αυτό είναι και κοστοβόρο και χρονοβόρο. Ψάχνοντας λοιπόν το θέμα τεχνικά, τελικά καταλήξαμε σε μία εύκολη λύση. Είναι ευχής έργο ότι στη Νέα Σμύρνη υπάρχουν πολύ μεγάλα πεζοδρόμια, της τάξης των 7 μέτρων. Το μισό πεζοδρόμιο μπορεί να γίνει κάθετες θέσεις στάθμευσης, όπου ο Δημότης θα έχει ένα application, μια εφαρμογή στο κινητό του και γυρνώντας από το σπίτι του
θα μπορεί να βρει το που υπάρχει ελεύθερη θέση για το δημότη δωρεάν φυσικά, όπως σε πολλούς δήμους. Και μπορεί, αν θέλετε, και για τον επισκέπτη να υπάρχει μια κάρτα στο περίπτερο με 1 ευρώ για να εξυπηρετηθεί και εκείνος. Τα smart cities, οι εύκολες αυτές εφαρμογές, μπορούν να εξυπηρετήσουν την καθημερινότητα. Και εμείς είμαστε εδώ και για τα μεγάλα και για τα μικρά. Γιατί αυτά τα μικρά κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας. Άρα για μας είναι μεγάλα και τα μικρά. Ας περάσουμε όμως και λίγο στους τετράποδους φίλους μας, στα αδέσποτα ζώα της πόλης μας. Για πρώτη φορά στο Δήμο μας, συγγνώμη θα το πω επί των ημερών μου, ως υπεύθυνη αδέσποτων ζώων, δημιουργήθηκε πλατφόρμα εθελοντών φιλόζωων, δίνεται περιοδικά κάθε έτος 7.700 κιλά ζωοτροφή στους εθελοντές, εκπονούνται προγράμματα στηρώσεων και περίθαλψης αδέσποτων ζώων της τάξης των 77.000 ευρώ κάθε έτος, πράγμα που σημαίνει ότι έγινε μία σοβαρή αρχή. Δεν θα πω ότι γίναν όλα. Το πρόβλημα των αδέσποτων είναι μεγάλο, αλλά το αγγίξαμε. Η επόμενη κίνηση είναι να ολοκληρωθεί μια μελέτη που ήδη έχει ξεκινήσει για τη δημιουργία δημοτικού κτηνιατρίου. Λίγοι δήμοι έχουν και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ουσιαστική επίλυση του θέματος των αδέσποτων ζώων. Γιατί τώρα με τις αναθέσεις κάθε 3 και λίγο, ανάμεσα στους διαγωνισμούς δημιουργούνται κενά. Ενώ με ένα δημοτικό κτηνιατρίο δεν θα υπάρχουν κενά και θα υπάρχει ροή στις στηρώσεις και στις περιθάλψεις. Είμαι αγανακτισμένη για το θέμα αυτό. Γιατί το βγάλανε φεϊβολάν όλοι οι συνδυασμοί. Για πρώτη φορά στη ζωή τους κατάλαβαν ότι η Νέα Σμύρνη έχει γάτες. Μέχρι να αναλάβω, ήμασταν στο Δικεπάς, το οποίο ασχολείται μόνο με σκυλιά, και δίναμε 45.000 ευρώ το χρόνο για τα σκυλιά που δεν έχουμε. Όταν έφερα το θέμα να βγούμε από το Δικεπάς, η παράταξη του κυρίου Κουτελάκη κόντεψε να με φάει, δεν ξέρω γιατί, ρωτήστε τους. Το θέμα είναι όμως ότι όλοι σε όλα τα προεκλογικά τους φυλάδια μέχρι αυτές τις εκλογές η λέξη αδέσποτα δεν υπήρχε. Άρα αισθάνομαι περήφανη που τους έμαθα ότι η Νέα Σμύρνη έχει αδέσποτα. Επειδή όμως βρισκόμαστε σε έναν ξεχωριστό χώρο και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα της εστίας, που για μένα προσωπικά αποτελεί στοίχημα. Η διένεξη του Δήμου με την εστία κάκιστα άρχισε και κακώς συνεχίστηκε. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι που νομίζουν πως τα ξέρουν όλα προκαλούν τεράστια διέξοδα. Δεσμεύομαι πως ο Δήμος με την εστία θα συμπορευτούν αρμονικά. Θα ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα με το όποιο κόστος. Και με ενέργειες του Δήμου η εστία μπορεί να αποτελέσει ένα διεθνές συνεδριακό κέντρο που τα έσοδα θα είναι για την ομαλή λειτουργία της. Ειλικρινά αισθάνομαι ντροπή μιλώντας μπροστά στον θεματοφύλακα των αλυσμών ή των πατρίδων για όλο αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε. Οφείλω να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Παπαδάτο, που κατάφερε παρά το κυνηγητό μας να την κρατήσει όρθια. Έχω όμως μια συγκρετημένη χαρά, γιατί άρχισε ήδη να διαφαίνεται μια ελπίδα επίλυσης του θέματος
Και επειδή το θέλω πολύ, το θέμα θα λυθεί. Όλα αυτά όμως που σας λέω, χρειάζονται τομές και συνεργασίες. Οφείλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Δήμου μας για την καθημερινή προσφορά τους, καθώς και για την πολυετή συνεργασία μας. Και να δεσμευτώ πως θα σταθώ δίπλα τους, όπως όλα αυτά τα χρόνια, και με μια διάθεση συνεργασίας και πνεύμα αλληλοεκτίμησης, θα καταφέρουμε να πάμε το Δήμο μας αρκετά βήματα παρακάτω. Απαιτείται ένας σύγχρονος τρόπος διοίκησης του Δήμου, που θα υπάρχει μια αλυσίδα από τον οδοκαθαριστή, το διοικητικό υπάλληλο, τον προϊστάμενο, μέχρι τον ερετό, το διευθυντή, το δήμαρχο που θα συνεργάζονται. Το μοντέλο του δημάρχου που τα ξέρει και τα αποφασίζει όλα, είναι πια ξεπερασμένο και αναποτελεσματικό. Οι αγράμματοι ξερόλες ανήκουν στο παρελθόν. Η Νέα Σμύρνη, η Διοικητική Αρχή, η καινούργια Δημοτική Αρχή θα είναι μια χοροδία καλοκουρδισμένη και εγώ δεν θα είμαι τίποτα άλλο παρά μόνο ο μαέστρος αυτής της χοροδίας. Και μια και μίλησα για χοροδίες, πραγματικά αυτό που χαίρομαι είναι γιατί με τη βοήθεια του Δημάρχου κατάφερα να δημιουργήσω 2 δημοτικές χοροδίες και στα σχέδιά μου είναι να δημιουργηθεί παιδική δημοτική χοροδία δωρεάν για τους δημότες, καθώς και ενίσχυση της φιλαρμονικής, γιατί η φιλαρμονική αξίζει στη Νέα Σμύρνη. Η Νέα Σμύρνη έχει πολιτισμό και μουσική παιδεία ανεβασμένο. Άλλο μέλημά μας πρέπει να είναι η πολιτική προστασία. Δυστυχώς, τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τις ακαταλόγιστες συνέπειες έγιναν καθημερινότητα και στη χώρα μας και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν μπορούμε μόνο να κλαίμε άμα βρέξει ή άμα πιάσει φωτιά. Πρέπει να οργανωθούμε για να μην κλαίμε. Συστάθηκε ήδη αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας και τοπικό συντονιστικό όργανο με ευρεία σύνθεση. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο εκπόνησης των 4 σχεδίων αντιμετώπισης αναγκών από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών. Αυτά βέβαια είναι η αρχή, οφείλουμε να σκύψουμε στο θέμα και να δουλέψουμε πολύ. Άλλο σοβαρό θέμα είναι η μείωση του συντελεστή δόμησης. Με την ανάθεση του Δήμου Νέας Σμύρνης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου μπορούμε να ελέγξουμε τη δόμηση καθορίζοντας νέο μειωμένο συντελεστή δόμησης που θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την αισθητική της πόλης και την διάσωση του παραδοσιακού κτηριακού της πλούτου. Τελικά, έχουμε δικαίωμα να θέλουμε να βλέπουμε ουρανό σε αυτή την πόλη. Είμαι έτοιμη να ανοίξω τα παράθυρα του γραφείου μου και να μπει η χαρούμενη μέρα, το χαμόγελό σας, να μπείτε όλοι εσείς. Θα δημιουργηθεί η μέρα Δημότη, η οποία κάθε 15 μέρες χωρίς ραντεβού θα έρχεστε, θα πίνουμε καφέ και θα συζητάμε τα προβλήματα. Θα υπάρξει κάρτα Δημότη για να έχετε εκτόσεις σε μαγαζιά της πόλης και προτεραιότητα σε όλες τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα γίνουν συνελεύσεις γειτονιών. Κάθε 3 μήνες θα βρισκόμαστε στη γειτονιά σας και θα μπορείτε να μας λέτε τα προβλήματά σας. Οι αντιδήμαρχοι θα δίνουν απολογισμό ανά τρίμηνο. Οφείλουμε να ελέγχουμε ο ένας τον άλλον και εσείς εμάς. Αλλά σε ποιο δημαρχείο θα γίνουν όλα αυτά? Έφτασε η ώρα επιτέλους ο Δήμος Νέας Σμύρνης να αποκτήσει το δικό του δημαρχείο. Θέλουμε ένα δημαρχείο χωρίς ενίκιο, φιλικό, κοντά, δίπλα σας, να σας έχουμε δίπλα μας.
που θα μπορείτε να ανεβαίνετε χωρίς να σας ψάχνει κανένας, χωρίς να σας ελέγχει κανένας. Θέλουμε συγκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου μας. Μια καλή ιδέα, ελεγχμένη και κοστολογημένη, είναι το Φιλίπ. Και μην πει, μα πώς έχει κινηματογράφο. Υπάρχει τρόπος να γίνει ο κινηματογράφος στην οροφή και να μπαίνουν από πίσω με ειδικό ασανσέρ και να κρατηθεί και η πρόσωψη που είναι διατηρητέα. Για όλα τα πράγματα υπάρχει λύση, άμα θέλεις. Εγώ σας θέλω δίπλα μου. Έτσι πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Σας συναντούσα, σας συναντώ στους δρόμους και τις γειτονιές, στις πλατείες, στα γήπεδα, στα καπί, στα σχολιά, στις γιορτές των πολιτιστικών συλλόγων. Έτσι οικοδομήσαμε την έντιμη και ειλικρινή σχέση μας και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν θα γίνω άλλη μετά τις εκλογές, γιατί μόνο μαζί σας είμαι δημιουργική. Αυτή τη σχέση προσπαθούν μάταια να την γκρεμίσουν. Ξέρουν ότι αν δεν την γκρεμίσουν, δεν μπορούν να περάσουν. Δεν θα περάσουν, θα αποτύχουν! Γιατί η σχέση μας είναι υγιής και αυθόρμητη. Ούτε με έστειλαν εδώ κομματικοί παράγοντες που ήθελαν να με βγάλουν από τα πόδια τους, ούτε 10 χρόνια σας τελεπορώ αιμονικά μέχρι να με βγάλετε δήμαρχο. Είμαι εδώ για να υπηρετήσω το όνειρό μας. Για να φτιάξουμε την πόλη που ονειρευόμαστε. Φίλες και φίλοι, είμαι η τελευταία που θα ισχυριστώ πως δεν κάναμε λάθη και παραλήψεις. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο Δήμο μας. Και γι' αυτό πήρα την απόφαση να δημιουργήσω αυτή την παράταξη με 7 παλιά έμπειρα διοικητικά στελέχη και 70 νέα άτομα για να ανακατευτεί η πολιτική τράπουλα, για να σπάσουν τα κατεστημένα. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή την προσπάθεια. Οφείλω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην Κατερίνα μου που με άντεξε και με κράτησε όρθια όλο αυτό το διάστημα. Και μόλις λύγιζα μου γράφε δυο λέξεις. Υγιής δήμαρχος. Φυσικά δεν είναι πια κοντά μας, αλλά από ψηλά με στηρίζει και ο Άρης μου, ο στυλοβάτης της ζωής μου ακόμα και τώρα που έφυγε. Τελειώνοντας, θα δεσμευτώ απέναντί σας πως οι εξαγγελίες μας δεν είναι κούφιες υποσχέσεις. Ξέρετε καλά πως δεν σας έχω κοροϊδέψει ποτέ και ούτε πρόκειται ποτέ να το κάνω. Γιατί εγώ δεν είμαι η κυρία Δελιγιάννη, εγώ είμαι η Κλέρη, η δική σας Κλέρη, ο δικός σας άνθρωπος. Και οι άνθρωποι της οικογένειές τους δεν τις κοροϊδεύουν. Για όλα αυτά που μαζί θα δημιουργήσουμε, νομίζω πως αξίζει τον κόπο να μας ενισχύσετε με την ψήφο σας την Κυριακή. Κάντε το με την ψυχή σας. Πιστέψτε σε μας και πιστευτείτε μας. Ελάτε να κάνουμε αυτές τις εκλογές, απομονώνοντας κάθε τι τοξικό και μίζερο. Οι ψυχιατρικές αιμονές και οι κομματικές προσταγές δεν έχουν θέση σε αυτή την πόλη. Η Νέα Σμύρνη είναι μια πόλη δημοκρατική, πόλη πολιτισμού, με κουλτούρα, με αρχοντιά, μπολιασμένη με τις αξίες και τα ιδανικά της Σμύρνης. Να δείτε τα μπροστά μας. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το λίγο και με το άρρωστο. Σε αυτή την προσπάθεια μπαίνω μπροστά, όπως με ξέρετε, με εντιμότητα, με αξιοπρέπεια, με διάθεση για δουλειά,
με χαμόγελο και καλοσύνη. Χωρίς εμπάθειες και αιμονές, με την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία της γυναίκας, της μάνας, της εκπαιδευτικού, της γιαγιάς, μπαίνω όχι ως υποψήφια Δελιγιάννη, ως κλέρη δική σας. Επειδή όμως είστε η μεγάλη μου οικογένεια, θα πρέπει να σας πω πως αυτό το χειμώνα, εκτός από αυτόν τον εκλογικό αγώνα, είχα και έναν προσωπικό αγώνα για την ίδια μου τη ζωή. Διαγνώστηκα τα Χριστούγεννα με καρκίνο του μαστού και ξεκίνησε μια μεγάλη περιπέτεια. Στιγμή όμως δεν δίλιασα και δεν σκέφτηκα να το βάλω κάτω, γιατί εκτός από τον εαυτό μου, είχα να λογοδοτήσω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, αλλά και σε όλους εσάς που χέρι με χέρι τόσα χρόνια προχωρήσαμε στα εύκολα και στα δύσκολα. Δεν είχα δικαίωμα να κάνω πίσω. Και γιατί το λέω? Γιατί θέλω να στείλω μήνυμα σε όσους πάσχουν και σε όσους υποφέρουν πως ο καρκίνος νικέται. Είμαι ένα παράδειγμα μπροστά σας. Αρκεί να το πιστέψεις, να το θελήσεις με πίστη στο Θεό και στον εαυτό σου και κρατώντας το χέρι των δικών σου ανθρώπων μπορείς να προχωρήσεις. Εμείς λοιπόν εδώ απόψε, εκτός από το μήνυμα νίκης των εκλογών, βγάζουμε και ένα μήνυμα νίκης για τη ζωή. Έφτασε όμως η ώρα να σας παρουσιάσω τους συνεργάτες μου, γιατί κανένας δεν μπορεί μόνος του να πορευτεί. Εδώ μου έκανε κάτι εντύπωση. Πώς μπόρεσαν επικεφαλής άλλων παρατάξεων να βάλουν ανθρώπους άλλους να πουν τους συνεργάτες τους? Το λιγότερο που έχω να κάνω για να τους ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνανε, για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου δείξανε, είναι να τους προσφωνήσω και να τους καλέσω να σταθούν δίπλα μου. Μα πόση ήλιση να νομίζεις ότι μόνος σου τα κάνεις όλα. Απαλλοδμηδήμα Γκούμα Μαρία, καθηγήτρια αγγλικών και εκπρόσωπος του πρώτου καπί, αϊκίνητη, πάντα με το χαμόγελο. Απέργη Μαρία, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και πρόεδρος δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής, μια κυρία με κάπα κεφαλαίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αργυρόπουλος Μενέλαος Μένιος, υπάλληλος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ένας άνθρωπος που εθελοντικά προσφέρει πολλά χρόνια στο Δήμο μας. Ασημακοπούλου Σοφία, πολιτικός μηχανικός, δυστυχώς άρρωστη. Άστετα, τα έχουν ματιάσει, τα κορίτσια μου λείπουν πάρα πολλά. Περιττό να σας πω ότι έχω και τους πιο όμορφους. Βλαχογιώργο Κατερίνα, υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Ταλεντάκι με μεγάλο χαμόγελο. Βλάχος Αλέξανδρος, οικονομολόγος, λογιστής αλφα τάξης, φοροτεχνικός, ασφαλιστικός και επενδυτικός σύμβουλος. Βοριόπουλος Ανδρέας, απόστρατος αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, Δημοτική Χοροδία, Χοροδία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πολλά πράγματα ο Ανδρέας μας. Γελεγένη Μαρία, δικηγόρος, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Γιανακόπουλος Πάνος, διαπιστευμένος ασφαλιστικός πράκτορας.
και μαθητής μου. Κουριώτη Ευαγγελία, τραπεζικός, ηλία μας. Γουνάς Αλέξανδρος, Ολυμπιονίκης, αρχηγός της ομάδας πόλο του Πανιωνίου, δυστυχώς δεν παρευρίσκεται γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Πανιώνιο στην Ιταλία. Καλή επιτυχία! Γρηγορίου Κωστής, στέλεχος στην αυτιλιακή εταιρεία Ναυτομάρ. Δαβέτα Σπυριδούλα, φυσικοθεραπεύτρια ειδικευμένη σε άτομα με κινησιακές δυσκολίες. Ευθυμίου Μάκης, ο γνωστός παιδίατρος. Όλα τα παιδάκια και τα εγγόνια μας το Μάκη έχουν. Ζαράφτης Μιχάλης, συνταξιούχος διαφημιστής, εκπρόσωπος του ΒΚΠ. Ζώντου Ελένη, παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, ασχολείται και με τα ζωάκια. Θεοδωρακάκος Κυριάκος, δημοσιογράφος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοσιογράφων. Καβαδία Νικόλ, γυμνάστρια, ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου Cycle Box. Καζαμία Βαρβάρα, επιχειρηματίας. Κακαϊδής Νίκος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Υπηρωτών. Καλαμάκης Παντελής, τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Καλπάκη Μαρία, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, τακτικό μέλος ΣΥΕΣΥΕΑ, το μαράκι μας. Καλφοπούλου Καλλιόπη Πόπη, δικηγόρος, ασχολείται με τα κοινά της πόλης μας πολλά χρόνια. Καραγιάννη Δωροθέα Ντορίνα. Πολυτεχνικός, ιδιοκτήτρια πολυτεχνικού γραφείου, πρόεδρος πρωτοβάθμια σχολικής επιτροπής, όλοι οι διευθυντές του λατρεύουν. Καραμαλή Κέλλη, γραφίστρια, ελεύθερη επαγγελματίας και φιλόζωη. Κοζάκης Αθανάσιος, καπετάνιος εμπορικού ναυτικού. Δημάκου Χριστίνα, πολιτική επιστήμονας. Ταλέντο στα κοινά. Δρακόπουλος Γεώργιος, πολιτικός μηχανικός, καθηγητής στη Σχολή Ικάρων, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοιτησάντων Ευαγγελικής Σχολής. Κοζοπόλης Γεώργιος, απόστρατος αξιωματικός πολεμικού ναυτικού. Καραπουρνιώτη Κοντώση Αγγελική. Η Άτζελα, πτυχιούχος, η ΕΚ Πληροφορικής, μέλος των Πολυτέκνων και του Συλλόγου ΑΜΕΑ και Φιλοζωικού Συλλόγου, ένα πρότυπο θέλησης για ζωή.
μόλις λίγο λυγίζω, σκέφτομαι την Άντζελα και λέω τίποτα δεν έχεις, Κλέρη, προχώρα. Κονιδάρης Διονύσης, επιχειρηματίας, πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αντιδήμαρχος αθλητισμού, παιδικών χαρών και καταστημάτων. Κοσμίδου Κύλου Ευδοξία, η Εύη, επιχειρηματίας. Κουβαράς Κώστας, συνταξιούχος πολεμικής αεροπορίας, πανταχού παρών, πολιτεύεται χρόνια στην πόλη. Κουκάς Πέτρος, αντιδήμαρχος πρασίνου και καθαριότητας, ελεύθερος επαγγελματίας. Κυριακοπούλου Χρυσούλα, επιχειρηματίας, συνταξιούχος και ενεργό μέλος στο ΓΑΜΑ ΚΑΠΗ. Κοτσής Γιάννης, καθηγητής φυσικής αγωγής, υποψήφιος διδάκτορ Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, διαιτολόγος και διατροφής. Λαρίσης Γιώργος, μηχανικός στο Μετσόβιο, πρόεδρος ΚΑΠΗ και παιδικών σταθμών, αντιδήμαρχος οικονομικών και τεχνικών έργων, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Την προηγούμενη φορά είχε κατέβει με δική του παράταξη, είχε ένα εξαιρετικό ποσοστό 14%, αυτή τη φορά με όλη την ομάδα του με τίμησε και συμπορευόμαστε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή και για σένα και για τους συνεργάτες σου. Λεουτσάκου Λιγερή, δικηγόρος. Λοΐζου Χριστίνα, ιδιωτική υπάλληλος. Μανθοπούλου Νίνα, οικονομολόγος, τραπεζικός με ειδίκευση στα ναυτιλιακά, συνταξιούχος, τραπεζικός υπάλληλος. Μάνος Γιάννης, ελεύθερος επαγγελματίας, υπερδραστήριος. Μαστρογιάννη Στέλλα, διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός. Μαθήτριά μου. Ματινόπουλος Γρηγόρης, συνταξιούχος αρχιτέκτονας, ενεργό μέλος του 5ου ΚΑΠΗ με COVID δυστυχώς. Μεριχοβίτης Παρμενίων, ο Πάρμεν, εκπαιδευτικός στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Έχει μάθει πολλά παιδάκια της Νέας Μήνης γράμματα. Μισαηλίδου Παρασκευή, η Πολίνα, καλλιτέχνη. Μητσέα Σπύρος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, έχει υποστηρίξει το τμήμα πολεοδομίας στο Δήμο μας και έχει συνδράμει με πολλές μελέτες χρηματοδοτούμενων έργων. Ο Σπύρος μοιάζεται και προσφέρει στον συνάνθρωπο, όπως φαίνεται μέσα από την πολυετή εθελοντική του ενασχόληση στα Special Olympic Hellas. Μιχελής Αντώνης, σκάουτερ ποδοσφαίρου. Μουχτάρη Έλλη, καθηγήτρια μονοδίας, μέλος της χοροδίας της ελληνικής ραδιοφωνικής τηλεόρασης. Φαίνονται οι μαέστροι.
Μπακαλοπούλου Μαριέτα, στέλεχος της Εταιρείας Συμβόλων Επιχειρήσεων, πρώην Δημοτική Σύμβουλος. Πουρής Θοδωρής, κυβερνοασφάλειας σπουδές πληροφορική. Νέο παιδί πολλά υποσχόμενο. Δίνου Ιωάννα, εκπαιδευτικός, τέος υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει τη μέση της, γι' αυτό πάει. Πολύ μάτι. Ντούρμας Άγγελος, δημιουργός μουσικός, άξιος νέος της πόλης μας. Ξένου Ανδρομάχη, μουσικός, τραγουδίστρια, φιλόζωη. Πανίκογλου Θεοδώρα, η Δώρα είναι ιδιωτική υπάλληλος, μαθήτριά μου. Παπαγιανοπούλου Ράνια, σπούδασε letter classic στη Σορβόνη και ιστορία τέχνης, εκπρόσωπος Δέλτα Καπί. Περιβολάρη Σταματίνα, εκπαιδευτικός και επιστημονικός συνεργάτης. Πλατανιώτης Πέτρος, μαθηματικός, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης. Πολέμης Κωνσταντίνος, μηχανικός του εμπορικού ναυτικού ακίνητος. Σακά Αναστασία, επιχειρηματίας, άρρωστη κι αυτή. Σαράντη Παναγιώτα Νότα, δημοτικός αστυνομικός, ασχολείται με τη φιλαρμονική του Δήμου μας πολλά χρόνια. Μαζί θα τη φτιάξουμε. Και το Βασίλη βέβαια, μην ξεχάσουμε, έτσι. Σταυροπούλου Βαρβάρα, η Βέρα, ψυχολόγος, παιδαγωγός, την ξέρω πολλά χρόνια, που εθελοντικά προσφέρει παντού όπου βρίσκεται. Στεφανής Ανδρέας, Διευθύνων Σύμβουλος. Στεφανίδη Θέκλα, φιλόζωη Dog Walker. Η Θέκλα τη συναντάς σε όλα τα πάρκα με ένα σκύλο. Στέφος Νίκος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε και υποψήφιος δήμαρχος Νέας Μύρνης. Τατάκη Βιολέτα, υπάλληλος Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ελευθέριος Βενιζέλος. Τριανταφύλου Κώστας, αεροναυπηγός, μηχανικός και πρόεδρος της Εθνικής Στέγης. Τσακίρογλου Πορτοκάλι Σοφία, στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας, μαθήτρια. Τσόμπος Κώστας, διοικητικός υπάλληλος. Πολλά υποσχόμενος νέος. Χατζαδουριάν Βαγγέλης. Υπάλληλος ΕΛΔΑ, εκδότης, πρόεδρος του πολιτιστικού και αθλητικού οργανισμού, αυτός που για χρόνια υπηρετεί τον πολιτισμό στην πόλη μας. Από την πρώτη στιγμή
τάχθηκε δίπλα στην παράταξή μας, του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χατζοπούλου Βασιλική, η Βάσο είναι ντόκτορ αρχιτέκτων πολεοδόμος, 26 χρόνια στη ΔΕΠΟΣ και πρόεδρος, 11 χρόνια στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, με έχει ανεχτεί πολλά χρόνια αναζητώντας λύσεις για προβλήματα της Νέας Σμύρνης. Βλέπετε το μικρόβιο, το έχω χρόνια τώρα. Σήμερα επιλέγουμε όχι μόνο δήμαρχο, επιλέγουμε, στηρίζουμε και ψηφίζουμε ένα χαρισματική προσωπικότητα της πόλης μας, το αστέρι της Δημοτικής Αρχής μας, τη δικιά μας Κλέρι. Ρε τι έπαθα. Απ' τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι, δεν τις φαινόταν αυτοίς. Άλλους φοβόμουνα. Χουλιάρας Ιωάννης, περιβαλλοντολόγος. Χρονοπούλου Γωγό, Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Παλεμάκων Ποδοσφαίρου Πανιωνίου και ιδιωτική υπάλληλος. Ψαλίδας Νίκος, περιβαλλοντολόγος, ιδιωτικός υπάλληλος. Από τον Όμιλο Φίλων Τάβλη, Νέα Σμύρνης. Έχουμε και τον πρόεδρο εδώ. Ψαράκη Φίτρου Μπιάνκα, δικηγόρος. Ξέχασα να έρθει να μου το πει, δεν τον λέτε. Μεθενίτη Κατερίνα και Σπυρίδου Δήμητρα. Ελάτε κορίτσια, συγγνώμη. Με τις σελίδες και τα φυλά εδώ. Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμή μας. Μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο δήμαρχός μας Σταύρο Τζουλάκης. Γιατί εμείς δεν τρεπόμαστε να αναγγέλουμε τον δήμαρχο σε μερικοί άλλοι. Να τον ευχαριστήσω θερμά για όλες τις θέσεις ευθύνης που μου είχε αναθέσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης. Ο βουλευτής Κινάλ Νοτίου Τομέα Παύλος Χριστίδης. Η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και αγαπημένη φίλη Άννα Καραμαλή. Η υποψήφιοι περιφερειακή σύμβουλη με τον Νίκο Καρδαλιά, Ανδρέας Πάγκαλης, Βίκη Ανδρικοπούλου, Άννα Μεθυμάκη και Μαρία Λαφογιάννη. Και με τον Γιάννη Σγουρό, η Κατερίνα Βαρελά και η Ειρήνη Μουστάκη. Απλώς επειδή είναι πάρα πολλές οι συγκεντρώσεις, έρχονται και φεύγουν. Με τη σεμνότητα της ειλικρινούς προσπάθειας τόσων ετών, οι συνεργάτες μου και εγώ σας καλούμε να μας δώσετε πρώτα την εκτίμηση και την αγάπη σας, που είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε, και στη συνέχεια την ψήφο σας. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί συνεχίζουμε, μαζί θα νικήσουμε την Κυριακή!